Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την πρόεδρο του Πανσεραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου εδώ της περιοχής μας, την κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι ζητάνε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για να πληρώσουν αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους. Τα ακούσαμε γι' αυτό, το διαβάσαμε γι' αυτό. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Σιδηροπούλου. Κυρία Σιδηροπούλου, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς σημαίνει με αυτό το θέμα το οποίο πληροφορηθήκαμε, όντως έτσι σημαίνει, ζητούν ασφαλιστική και, φορολογική ενημερότητα από συναδέλφους σας αγρότες και σε άλλες περιφερειακές ενότητες? Ναι, ισχύει σε όλη την Ελλάδα, είναι η υπουργική απόφαση που βγήκε τον Οκτώβριο, ναι. Όπου λέει ότι για να αποζημιωθεί ένας κτηνοτρόφος κάνοντας εξυγίανση στο κοπάδι του, είτε έχοντας ένα ποσό αποζημίωσης από κάποια ζωονόσο όπου χάθηκαν τα ζώα του, για να πληρωθεί λοιπόν θα πρέπει να παρουσιάσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό λέει η νέα υπουργική απόφαση. Και βέβαια να πούμε ότι έχει φύγει επί της ουσίας από την αρμοδιότητα του Υπουργείου και έχει παραδοθεί στις περιφέρειες. Το θέμα τώρα ποιο είναι όμως με τους κτηνοτρόφους? Ότι όταν ένας κτηνοτρόφος χάνει το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου ή ένα μεγάλο μέρος αυτού, η οικονομική δυσχέρεια είναι επακόλουθο. Σωστά. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να είναι απολύτως τακτοποιημένος στον ασφαλιστικό του φορέα και, στην εφορία. Εκεί λοιπόν δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, έχει τεθεί στο Υπουργείο. Μάλιστα, πάρα πολλές φορές έχουν αναφερθεί από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εκ μέρους των κτηνοτρόφων ο κύριος Δημόπουλος στο θέμα αυτό, παρότι αποσχολεί, ξαναλέω, όλη την Ελλάδα, γιατί ισχύει για όλους μας. Τώρα, εμείς τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε να το ξαναδούν, να δείξουν μια ευαισθησία στο θέμα, γιατί πραγματικά είναι υπαρκτό και είναι πραγματικά πάρα πολύ κακό όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους. Γι' αυτόν τον λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά, όσο περνάει και ο καιρός, θα δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα και ενδεχομένως και να τα χάσουν. Έτσι. Θα είναι πραγματικά τραγικό. Δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Κυρία Σιδηροπούλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, είπαν ότι θα το δουν. Απλά μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση. Κυρία Σιδηροπούλου, αυτό υπήρχε και παλαιότερα? Υπήρχε αυτός ο νόμος ή τώρα όχι, είναι? Όχι. Η υπουργική αυτή απόφαση βγήκε τον Οκτώβριο του 2019. Μάλιστα. Και σας λέω ότι επί της ουσίας έχουν παραδοθεί και αυτές οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες. Εδώ αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από όπου και πληρώνονται οι κτηνοτρόφοι. Οπότε πια καταλαβαίνετε ότι και όταν θα το λες και στο Υπουργείο θα σου λένε στην περιφέρειά σου. Λοιπόν, πάμε σε άλλο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι στην παρούσα φάση να υπάρξει αυτή η ευαισθησία από το Υπουργείο, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, ναι, και να καθοδηγηθούν και οι περιφέρειες, έτσι ώστε να πληρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και ξαναλέω, είναι σε όλη την Ελλάδα, απλά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, που υπήρχε λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, έγινε και ο μεγαλύτερος έτσι ντόρος για το θέμα αυτό. Δεν μιλάμε όμως για κάποια επιδότηση, μιλάμε για αποζημίωση, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν είναι πρόκειτο περί επιδοτήσεως, είναι αποζημιώσεις. Μάλιστα, για την ίδια υπηρεσία να πούμε ότι στο κομμάτι των χωραφιών, όταν κάνουν μία απαλωτρίωση, δεν ζητούν φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα, απαλωτριώνουν και πληρώνουν. Μάλιστα. Και ζητάμε κι εμείς ως κτηνοτρόφοι και στην περίπτωση των αποζημιώσεων, είτε από εξυγίανση, ξαναλέω, είτε από ζωονόσους που άπτεται της κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, να μπαίνουν και εδώ τα χρήματα χωρίς να ζητούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πρωτόγνωρα πράγματα, κυρία Σιδηροπούλου, έτσι? Η αλήθεια είναι ότι θα δούμε αρκετά ακόμη τέτοια. Ναι. Το θέμα είναι επί της ουσίας να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, γιατί σκεφτείτε τώρα να, μέσα από αυτήν τη λεπτομέρεια που είναι τόσο σημαντική να καταστραφούν τόσες κτηνοτροφικές μονάδες, γιατί ήδη είναι μια μονάδα που έχει χάσει ένα μεγάλο αριθμό από το ζωικό της κεφάλαιο, είναι κατεστραμμένη. Άρα λοιπόν θα μιλάμε για μια χαριστική βολή. Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, τι γίνεται με το Υπουργείο? Υπάρχει έτσι επικοινωνία? Υπάρχουν λύσεις στα προβλήματά σας μέχρι στιγμής? Λύσεις δεν υπάρχουν ακόμη. Τώρα, από εκεί και πέρα τα προβλήματά μας είναι πάρα πολλά και γνωστά, τα έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Σε όλους τους υπουργούς. Εμείς περιμένουμε να δούμε μία-μία τις λύσεις, η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Αλλά βρισκόμαστε ακόμη στην αναμονή σε αρκετά θέματα. Μάλιστα.
Κρατώ αυτό το οποίο είπαμε σήμερα και αναμένουμε τις λύσεις στα προβλήματά σας, έτσι, για να δούμε το τι ακριβώς θα πράξει και το αρμόδιο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.